Είμαστε εδώ σήμερα με τον Νίκο το Καντερέ. Ο Νίκος ο Καντερές είναι προγνώστης μετεωρολόγος, είναι πρώην διευθυντής της, πρόγνωσης διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Είναι γνωστός πασίγνωστος και θα μιλήσουμε μαζί του για τους κεραυνούς. Ο κεραυνός είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο άλλους τους εντυπωσιάζει, κάποιους τους τρομοκρατεί. Σίγουρα όμως είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο έχει δυσάρεσες επιπτώσεις. Αυτό αποδείχτηκε την περασμένη Τετάρτη. Όταν ένας κεραυνός έπιασε ένα μπουρίνι στην Αττική, έπεσαν κάποιοι κεραυνοί. Ένας από αυτούς έπεσε στον ευρύτερο χώρο της Ακρόπολης και αποδείχτηκε η επικινδυνότητα του κεραυνού, γιατί είχε ως αποτέλεσμα αυτή η πτώση συγκεκριμένη να τραυματιστούν 4 άτομα, 2 αρχαιοφύλακες και 2 τουρίστες. Θέλετε να μας πείτε λοιπόν γιατί συνέβη αυτό σε αυτό το χώρο, που είναι και ένας χώρος, χώρος σήμα κατά τεθέν για την Ελλάδα? Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την σκολοχέρη, για την πρόσκληση, και ακριβώς για αυτό το σύμπαν το οποίο συνέβη σε ένα τόσο ευαίσθητο χώρο, ήθελα να εκφράσω μερικές σκέψεις. Καταρχάς, αναμφίβολο ο κεραυνός είναι ένα επικίνδυνο φυσικό φαινόμενο που παρατηρείται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και οι καλοκαιρινές καταιγίδες είναι πολύ πιο ισχυρές και ενίοτε συνοδεύεται και με ανθρώπινα θύματα. Εγώ θα έλεγα ευτυχώς που το συγκεκριμένο γεγονός είχε μόνο τραυματίες. Μπορούσε να έχει και νεκρούς. Και μάλιστα νεκρούς τουρίστες. Κοιτάξτε, να δώσω μια δικαιολογία καταρχάς. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο κεραυνός είναι αυτό το φυσικό φαινόμενο που η ηλεκτρική εκένωση έρχεται από το σύννεφο και καταλήγει στη γη ή ακόμη και στη θάλασσα. Ενώ οι αστραπές, που είναι πάρα πολύ περισσότερες, είναι μεταξύ νεφών, θετικών, αρνητικών ιόντων που γίνονται οι αστραπές. Άλλο ο κεραυνός, άλλο η αστραπή. Οι αστραπές δεν μας επηρεάζουν. Δεν μας φοβίζουν. Το συγχαίουμε πολύ από εμάς. Καμία σχέση. Έχουν θέαμα μεν, αλλά δεν είναι επικίνδυνες. Τώρα, για την Ακρόπολη. Επειδή είναι το υψηλότερο σημείο της ευρύτερης περιοχής και δεδομένου ότι ο κεραυνός στην εκτόνωσή του, που έχει τεράστια ενέργεια, ψάχνει το συντομότερο δρόμο, όπως καταλαβαίνετε, ο συγκεκριμένος χώρος είναι πολύ πιο επικίνδυνος από την όλη την ευρύτερη περιοχή. Και ευτυχώς, θα έλεγα, που το αλεξικέραυνο δούλεψε και απεσόβησε τον κίνδυνο. Μπορούσε κάλλιστα, χωρίς αυτό να είναι απίθανο, την ομάδα των τουριστών, των επισκεπτών που βρίσκονται σε ένα πιο υψηλότερο σημείο, να χτυπήσει τους ανθρώπους. Γι' αυτό ένας κανόνες αποφυγής του κινδύνου των κεραυνών, όταν είμαστε σε καταιγίδα, πρέπει καταρχάς να υπάρχει διαχωρισμός των ατόμων. Να μην πέσει ο κεραυνός και σκοτώσει πολλούς ανθρώπους. Όπως παραδείγματα, σε περιοχές ορεινές, πρόβατα ολόκληρα σκοτώνονται μαζί. Επίσης, ένας άλλος κανόνας είναι να αποφύγουμε τον κεραυνό, να μπούμε, να μην κρατούμε μεταλλικά αντικείμενα στα χέρια μας, να μην είμαστε περίπου στην πεδιάδα, στο ποδήλατο επάνω, να μην κρατούμε, να μπαίνουμε σε εστιασμένους χώρους. Όταν είμαστε στη θάλασσα, να βγαίνουμε στη διάρκεια του κεραυνού. Είναι κάποια βασικά στοιχεία. Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα που με ενδιαφέρει και με απασχολούσε είναι γιατί πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την Ακρόπολη. Ιδιαίτερα την Ακρόπολη γιατί είναι το αρχαιότερο μνημείο που έχουμε και το οποίο πρέπει να το διατηρήσουμε. Θα μου πείτε 25 τόσους αιώνες, ας πούμε, δεν έπαθε ζημιά. Δεν ξέρω αν έχει πάθει ζημιά. Αλλά ο κίνδυνος επικρέμεται. Και για την Παναγία των Παρισίων, πιστεύανε ότι δεν θα γίνει το κακό, έγινε. Εδώ λοιπόν χρειάζεται, επειδή ακριβώς μπορεί να χτυπήσει ακόμη και στο ερεκτείο, να χτυπήσει ένα μάρμαρο και να το διαλύσει. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι έτσι ένα απλό πράγμα έπεισε ο κεραυνός να το ξεχάσουμε τη διάρκεια του χρόνου. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια αντικεραυνική προστασία από ειδικούς να δουν το συγκεκριμένο χώρο, να δουν πού πρέπει να εγκατασταθούν αλεξικέραυνα, 1, 2, 4, 5, δεν ξέρω πώς, αυτό από κατόπιν μελέτες που θα γίνει από ειδικούς, έτσι ώστε να προστατευτεί η Ακρόπολης από τέτοιο και να υπάρχει πάντα η συντήρηση αυτών, έτσι ώστε μακροπρόθεσμα να ξέρουμε ότι αυτό το μνημείο που είναι συνεφασμένο η Ελλάδα να πρέπει να διατηρηθεί. Γιατί αν πάθει ζημιά, όπως καταλαβαίνετε. Έχει αλεξικέραυνα η Ακρόπολη. Είχε ένα αλεξικέραυνα, δεν ξέρω πόσα έχει, αλλά εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει επισταμένος μια έρευνα επιστημονικοί να βρεθούν που πρέπει να μπουν αλεξικέραυνα, να υπάρξει μια αντικεραυνική προστασία πλήρης για όλη την περιοχή. Για όλη την περιοχή. Λέτε δηλαδή να μπουν περισσότερα, ίσως. Ναι, να μπουν περισσότερα, δεν νομίζω με ένα ή και με δύο καλύπτει όλη η περιοχή. Είναι τόσο ευρία η περιοχή, μπορεί να. Και επειδή ο κεραυνός, ξέρετε, είναι 10 του δευτερολέπτου, πού θα καταλήξει τελικά.
Και ευτυχώς που υπήρχε το αλεξικέρωνο που, εν πάση περιπτώσει, απεσόλαβε στον κίνδυνο, μπορεί να χτυπούσε ανθρώπους οι οποίοι εκείνη την ώρα είχαν σε επίσκεψη. Είναι σημαντικό. Σαφώς μπορεί να έχουμε νεκρούς. Μάλιστα, μετά από το γεγονός αυτό, ενημερωθήκαμε ότι τα τελευταία 18 χρόνια έχουμε 35 θύματα στην Ελλάδα από κεραυνούς και 32 μάλλον θύματα νεκρούς και 35 τραυματίες. Είναι αρκετό υψηλό νούμερο. Σε όλη την υπηρεσιακή μου καριέρα και μετέπειτα συγκέντρωνα τέτοια χαρακτηριστικά από κεραυνούς, έχω να σας πω πάρα πολλά παραδείγματα. Παράδειγμα, στη θάλασσα ψάρευε κάποιος, εκείνος ο οποίος ήταν όρθιος και ψάρευε, τον χτύπησε ο κεραυνός. Ο άλλος που καθόταν τον πέταξε μέσα στη θάλασσα. Επίσης. Τραγικό να βρισκόμαστε κοντά σε παραλία όταν βρέχει. Οπωσδήποτε στη διάρκεια της καταιγίδας πρέπει να βγαίνουμε. Να παίρνουμε τα μέτρα μας. Σε κλειστό χώρο, ένα μέσο προστασίας είναι το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο, επειδή είναι σαν κλωβός Φαραντέι, δεν κινδυνεύει. Δεν κινδυνεύει. Λέγεται όμως ότι δεν πρέπει να ακουμπάμε σε μεταλλικά του μέρη. Δεν ξέρω αν. Όχι, αυτό. Είναι τέτοια κατασκευή του, σαν κλειστό αυτοκίνητο, που δεν υπάρχει κίνδυνος. Δεν πρέπει επίσης να πηγαίνουμε κάτω από μεμονωμένα δέντρα και υψηλά. Εκεί είναι δέκτης ο κεραυνός πολύ πιο εύκολος. Τι άλλο θα μπορούσε να χρειάζεται η Ακρόπολη πέρα από την αντικεραυνική προστασία για να είναι πιο. Ακριβώς. Θα χρειαστεί ένας αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος real time θα δίνει την πραγματική εικόνα, ποια είναι η θερμοκρασία, ποια είναι η υγρασία, ποιος είναι ο άνεμος, αν έχει συννεφιά, αν βρέχει, ξέρω εγώ, μπορεί να το δει. Έτσι ώστε ο επισκέπτης που φεύγει από το ξενοδοχείο να παίρνει την πληροφορία, διότι αυτό θα είναι μέσω διαδικτύου και θα είναι στον οποιοδήποτε να τη δει, για να ξέρει ότι το καλοκαίρι, Φερρυππίν, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Ακρόπολη είναι 38 βαθμοί, 40 βαθμοί. Δηλαδή και προστασία θα υπάρχει και θα δείξουμε προς τον κόσμο, τους τουρίστες, ότι εδώ είμαστε ένα οργανωμένο κράτος και τους προσέχουμε. Είναι μια λεπτομέρεια σημαντική όμως. Και αυτό το έξοδο δεν είναι πολύ μεγάλο. Ενώ το άλλο έξοδο μπορεί να είναι μεγάλο, δεν ξέρω ύψος, να αναλάβει το μουσείο της Ακρόπολης που έχει έσοδα, το Υπουργείο ή κάποιος επιφανής που μπορεί να προστατεύσει και να ακουστεί το όνομά του, έτσι, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε αυτό το αρχαίο μνημείο που έχουμε. Ναι. Κύριε Καντερέ, το αλεξικέραυνο είναι ο μοναδικός τρόπος προστασίας ενός χώρου. Ναι, ναι. Το αλεξικέραυνο πρέπει να υπάρχει μια καλή γύρωση. Απλώς παίρνει όλη αυτή την ενέργεια και την κατεβάζει μέσα στη γη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι. Άρα, εφόσον υπάρχουν αλεξικέραυνα στην Ακρόπολη και συνέβη αυτό, εσείς λέτε ότι μπορεί να χρειάζονται κάποια περισσότερα. Δεν υπάρχει, θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποια νεότερη τεχνολογία που να προστατεύει. Όχι, δεν ξέρω αν είναι ένα, δύο ή τρία ή περισσότερα. Εγώ απλώς προτείνω ότι θα πρέπει μετά αυτό το συμβάν να υπάρξει αντικεραυνική προστασία πλήρης, να μελετηθεί. Τα έχουν όλα, έχει καλώς. Αν δεν τα έχουν όλα όμως, θα πρέπει να υπάρξει μια ανανέωση με καινούργια αλεξικέραυνα να καλυφθεί όλος αυτός ο χώρος. Περνάνε εκατομμύρια άνθρωποι και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να μην είναι φέτος του χρόνου ή μετά από μερικά χρόνια. Αλλά αυτό υπό παρακολούθηση να υπάρχει εσαΐ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.